Καλώς ήρθατε σε μία νέα μέρα στο εργοτάξιο. Παρέα μαζί μου είναι ο Τρύπο. Εννοείται, χωρίς Τρύπο δεν κάνουμε δουλειές, είναι πιο αποδεδειγμένο. Ελίνα στον αγώνα κανονικά. Και ποια έχουμε μαζί μας σήμερα? Ήρθα, παιδιά, επέστρεψα. Το Λουφαδόρο. Τι? Έλειπα μια εβδομάδα και αποφάσισαν τότε να τα κάνουν όλα. Να ανακαινήσεις κάτι. Ωραία, σήμερα που είσαι εδώ πέρα, αν θα βάψεις μαζί μας. Έχω να κάνω προσφορές. Α, έχεις να κάνεις τώρα, ναι, προσφορές. Για σας δουλεύω, για σας. Για το Black Friday. Κάτι θα κάνεις, δεν γίνεται. Θέλω πλάνο Κρίστη να βάφει. Οπότε ξεκινάμε με Τρύπο για ανεφοδιασμό. Ερχόμαστε να ξεκινήσει το καλό. Σήμερα Τρύπο καιρός δεν είναι μαζί μας. Θέλω να γίνει λίγο χειμώνας. Δεν γίνεται να είμαι καλοκαίρι, Δεκέμβρης πάει, Χριστούγεννα. Είχαμε υπολογίσει να κλείσουμε κάτι διαρροές με σιλικόνη, αν είχε καλοκαιρό. Αλλά... Σε αυτό δεν βοηθάει. Ναι. Αυτό. Θα πάρουμε θα το κατεβάσουμε αυτές τις δύο σακούλες. Oh, ναι. Είχαμε ένα γύρισμα τις προάλλες με αποτέλεσμα να το γεμίσουμε. Θα πρέπει να αδειάσει. Σωστά να βάλουμε τα καινούργια. Αυτό δεν το έχω δείξει σε βίντεο, αλλά έχουμε πάρει ένα βανάκι για τις μετακινήσεις του Creator Shop, ειδικά τώρα για τη μετακόμιση. Είναι υπερ χρήσιμο ή όταν κάνουμε για κάποια event. Δεν ξέρω να το κρατήσουμε καιρό, αλλά τώρα βγάζει καλή δουλειά. Δεν το κρατήσουμε καθόλου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ για την υποστήριξη, την όρεξη που δείχνετε σε αυτό το project, που θέλετε να είστε μαζί μας σε αυτή την εξέλιξη, ας το πούμε, σε αυτή την αλλαγή. Και επίσης ευχαριστώ στους εκατοντάδες από εσάς που μου στείλετε μήνυμα και θέλετε να έρθετε να βοηθήσετε είτε στο βάψιμο είτε σε διάφορα μερμέθια. Πραγματικά το εκτιμούμε πάρα πολύ. Θα έρθουν και άλλοι για παρέα στη συνέχεια ξέρω, το βίντεο. Όπως ήρθαν και ριλάκ φορά, εντάξει. Έχει παλιό καιρό απόψε. Καλό χειμώνα. Είναι ωραία. Είμαστε τυχεροί τώρα, ψωνίζουμε από ανατολικά και γλιτώνουμε το flyover. Διότι όσοι είστε από Θεσσαλονίκη ξέρετε ότι πλέον η κατάσταση στους δρόμους είναι τέλος. Χάλια. Απερίγραφη. Όταν πηγαίνεις δυτικά στον περιφερειακό. Τώρα δεν είμαστε καλά. Τα συλληπιτήριά μας στο νεύος μου. Εδώ η αποστολή μας είναι να φτιάξουμε κουρτίνα. Με πατέντα σήμερα. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα κοντάρια να τα επιλέξουμε, πώς θα τα ενώσουμε. Διότι έτοιμη βγαίνει στα 3 μέτρα και εμείς θέλουμε 3.40. Οπότε πρέπει να το φτιάξουμε μόνοι μας. Για να δούμε. Παίρνουμε σπρέι για να συνεχίσουμε την πατέντα. Καθώς έχουμε τέτοια στηρίγματα και τέτοιο κοντάρι. Αυτό το εργαλείο θα μας σώσει. Θα φορτώνουμε κούτες, θα ανεβαίνουμε και σκαλιά. Θα βάλουμε και εξαερισμό για τα ρούχα. Ήρθε η ώρα. 1.70-1.75. Πολυτεχνίτη. Περάστε, αδειάστε. Και άδειξε να ανεβαίνει σκαλιά. Σε παρακαλώ. Ήρθαμε στο χώρο μας και το ερώτημα είναι από πού να αρχίσω. Πήραμε στόκο, σε λίγο έρχεται ο Τζούλιο ηλεκτρολόγος για να δούμε τι θα κάνουμε κάτω, για να ετοιμάζουμε σιγά σιγά το κάτω μέρος για να μπουν τα deck και να ξεκινήσουμε να το λειτουργούμε κανονικά. Αλλά από πού θα αρχίσουμε? Από πού να αρχίσω? Ως πρώην φροντιστήριο έχει εδώ αυτά τα καδράκια τα οποία πρέπει να τα βγάλω. Κοίτα, respect τους αρχαίους φιλόσοφους, αλλά εδώ δεν ταιριάζει. Οπα. Τι κάνει? Ωραία. Φίλε, δες πόση σκόνη κρύβουν από πίσω. Τι, καθαρά είναι, δε. Καθαρά είναι. Ξαναβάλλα εκεί πόση καθαρά είναι. Δες, okay. Θα πρέπει να καθαριστεί αυτό. Πάνω αυτά και τώρα θέλω να κόψω και τα διακοσμητικά σκοινιά. Ή αλλιώς θα τα ξετυλίξω. Το κάτω, παιδιά, τώρα το μέρος. Δείτε πώς έχει γίνει. Καθαρίστηκε, έχει γίνει τέλειο και είναι έτοιμο για τα ηλεκτρολογικά, αλλά και αυτό που θα κάνει ο Τρύπο. Τι δεκαστικό. Στο κάρο. Έχει διάφορες τρύπες, αλλά και κάτι κενά εδώ. Αλλά και εδώ. Και γενικά πρέπει να προετοιμαστούν επιφάνειες τους ώστε να βαφτεί και να είναι smooth για να μπουν προς τα αεραφιέρες. Εδώ ανοίξαμε δουλειές. Καθώς ανακαλύψαμε ότι έχει πάρει υγρασία και πρέπει να καθαριστεί και να ετοιμαστεί από παλιά υδραυλικά. Και εδώ. Αλλά πάει αυτό, για ένα απλό βάψιμο ξεκινήσαμε. Ναι, ένα χαλαρό βάψιμο. Ήρθε. Έχω να πω, γιατί το είπα και στο Παναγιώτη private, μόνο για το Παναγιώτη έχω γίνει τόσο λούτσα. Συνήθως γινόμουν για γκόμενε. Με το πατίνι ήρθε ο τρελός. Ηλεκτρικά πάντα. Ηλεκτρικά, Πάντα. Ηλεκτρολόγους ηλεκτρικά. Ή υβριδικά. Υβριδικά. Εδώ προετοιμασία. Εξιντάρια. Τι φωτισμό θέλετε? Λευκό, warm. Warm ή daylight. Daylight. Εδώ Τρύπο κλείνει ό,τι ρογμή υπάρχει. Πολύ τρύπα. Φτάνει ο στόχος? Όχι, δεν έχουμε τσουβάλι μαζί μας. Να τους δίνουμε μικρός να μαθαίνουν τώρα. Γιατί στο σπίτι μου κάνουν ένα τέτοιο ψιλομερεμέτι. Μην θέλουν κανένα να τους πάρει κανένα 500 άρικο. Εδώ, κοίτα. Μαγικό δάχτυλο. Παίρνει στόχο.
Σαν καινούριο. Το κλείνεις όλο. Καταλαβες. Τι υπογείς. Ήρθε εδώ και η ομάδα να επιβλέψει. Ήρθαμε. Και έχω μια... μου κάνω μια έκπληξη. Ο συνεργάτης Dress Code μου έκανε ένα δώρο που δεν το περίμενα. Τσεκάρετε εδώ. Μπουφανάρα, PDT by Panos Dent. Τρομερή υφή. Πάρα πολύ ωραίο μπουφάν. Δεν ξέρω ποια, μην με ρωτήσετε πόσο κάνει, πόσο αν θα βγει και όλα αυτά. Δεν το ξέρω. Μόλις το θέλω ήδη, φίλε. Δεν με νοιάζει. Κάνε, πες εκεί το τρέχον. Δεν ξέρω, παιδιά. Μόλις το παρέλαβα. Δεν ξέρω. Ό,τι μπουφάν είχα, γεια σας τώρα. Εδώ. Είναι τρομερό. Μόνο με αυτό, δες εδώ τσεπάρες, φίλε. Όχι, είναι κάτσε καλά. Εδώ ανακάλυψατε ότι έχει και άλλες τρύπες για τον τρύπο. Είπες τρύπο. Ναι, πόσο καλά κάθεται αυτό, δεν το έχουμε προβλέψει ποτέ, αλλά τρύπο. Σήμερα ταιριάζει. Φετίνα, θα με βοηθήσεις να κάνουμε κόκκινο τον πάγκο. Ναι. Ε, για να πάρουμε έτσι λίγο ευχαρίστηση. Ναι, να μπαίνουμε και να βλέπουμε. Ρίχνω. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν θέλει κόκκο, θέλει τρόπο. Κράτα εκεί. Ωραία. Μη είπε εσύ. Μη είπε εδώ. Ωραίο, πολύ καλό, μπράβο Πάνο, κι ας είσαι μόνος. Κι ας είμαι μόνος, για να δούμε τώρα. Δείτε λίγο λεπτομέρεια στις γωνίες, θα βγει καλό. Ομολογώ ότι βγήκε πολύ καλό σε σχέση με αυτό εδώ το παλιό μου δίπικο. Αυτό εδώ είναι σούπερ. Έτοιμος για δεύτερο γύρο. Ξεκινήσαμε δεύτερο γύρο. Τώρα ξεκινήσαμε. Εδώ, τρέλα. Τρέλα. Νέα τεχνολογία. LED μόνο. LED, ε. Εδώ, στα σκοτάδια. Κλείνουμε το γενικό. Πάντα, κάτσε να μην τυφλώνουμε, χωρίς ρεύμα. Δεν είμαστε μάγκες, δεν φαίνεται ο μάγκας με το ρεύμα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Εσύ είναι η ενεργειά στα χέση. Έτσι. Τα σκοτάδια. Πού είναι τα φώτα, ρε παιδιά. Πού πήγανε, ε. Εδώ είναι τα φώτα. Οπ. Βγήκε η λάμπα μας. Το καινούργιο. Πού πας καλά. Καλά είναι. Καλά είναι, μωρέ! Καλά είναι, μωρέ! Για να δούμε. Ναι. Εδώ πακετάρουμε την καινούργια μπλούζα του Πάνου Dent Limited Edition με το Hyundai υβριδικό που θα βγει. Εδώ. Εντάξει, για, όντως, για πακετάρισμα εδώ πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό φως αυτό. Τρύπο εγκρίνεις. Στο τέλος. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, σκληρός. Μ' αρέσει. Οπότε βγάζουμε αυτά εδώ και ερχόμαστε. Yep. Λοιπόν, κάναμε μια στάση για φαγητό με τον τρύπο και γυρνάμε πίσω. Ζούλης, εδώ τα έχει καταστρέψει όλα. Όχι, τα φτιάχνουμε. Τα φτιάχνουμε. Έχει βγάλει εδώ τα φώτα. Ένα, δύο, τρία, πάνω όλα. Είναι παλιά. Είναι τα παλιά. Εννοείται. Και τώρα εδώ μας ξύλωσε και αυτά. Αλλά βάλαμε και ένα καινούριο, κάτσε να ακούσουμε ρε. Κάτσε. Ένα, δύο, τρία. Άντε γεια. Αυτά είναι αυτά που πήρα. Ναι. Ω, έκανα καλή επιλογή, φίλε. Αυτά θα κάνουν τη νύχτα αμέρα. Και τώρα εμείς έμεινα να συμμαζέψουμε τους στίχους για να τους προετοιμάσουμε για βάψιμο. Και εμείς εδώ με τρύπο θα ολοκληρώσουμε τον πάγκο. Ο οποίος είναι πολύ καλός. Αυτό είναι το ζόρι. Ταραν. Επιτυχία λοιπόν. Αυτή εδώ θα είναι η reception του Creator Shop. Φτιαγμένη από τα χέρια μας. Εδώ κάτω μπήκαν τα δύο φώτα και τώρα ο Τζούλι ετοιμάζει τρίτο τέταρτο. Έχει πάρει φωτιά. Άναψαν μόνο τα δύο από όλα που έχουμε. Και δες εδώ πόσο φως υπάρχει. Τι έκανες, ρε Τζούλι. Αν θέλει εδώ ο κύριος Παναγιώτης, μπορούμε να τα κάνουμε αυτόματα. Ναι. Καθώς κατεβαίνει κάθε άτομο που δουλεύει εδώ στο Creator Shop, αλλά και guest να ανοίγουν αυτόματα για να τους υποδείχνεις ζεστά. Θα γίνει οπωσδήποτε. Και θα βάλουμε άλλα τόσα εδώ. Τι λες. Το μισό. Με το μισό και δείτε πόσο φως. Wow. Θα Τζούλι. Θα μου λείψεις. Τώρα θα ασχοληθούμε να αλλάξουμε το λιδάριο. Τζούργιες. Εδώ, ολοκέντρικες. Διότι οι προηγούμενες κολλούσα κάναν θόρυβο και αν κάνουμε κάποιο ρεκ π.χ. στο μέσα το content room να μην ενοχλούν άνοιξη κλείσει οι πόρτες. Έφυγε ο Τζούλι και εσύ ακόμα εδώ. Μόνο εγώ μέρος του τέλος πάντων, βλέπεις έτσι. Έλα. Έχουμε ασφάλεια πλέον. Όπα, νομίζω ότι έχουμε επισκέψεις. Γιανούμπα. Εννοείται, τι του είπα ότι θα βγάλει την κάμερα μόλις σας. Εννοείται ρε, αφού κάνω τώρα βλογκάκι εδώ για το τέτοιο. Εδώ το vlog για το Creator Shop κανάλι. Ναι. Καλώς ήρθατε στα μέρη. Καλώς ήρθατε στο χώρο. Αυτό θα είναι το μελλοντικό Creator Shop Studios. Τα πάντα όλα θα είναι, αποθήκη, όλα. Πόσο καιρό
Το μελλοντικό σπίτι της Κρίστη. Η ώρα είναι 6.30 και θα κάνουμε και αυτήν την πόρτα αυτοκόλλητο. Τρίπο το έχει πάρει το κολλάι. Όρεξε δουλειά, να ξέρει. Έχουμε τα παιδιά εδώ, μια χαρά, καλή παρέα μας. Κυρίες και κύριοι, τα καταφέραμε. Άσπρη πόρτα. Και εννοείται δεν έχουμε τελειώσει, θα γίνουν και βαψίματα, θα αλλάξει πάρα πολύ όλο αυτό ο χώρο. Είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά πάμε πολύ καλά. Και όσο εμεί επιχειρούμε να κάνουμε ελαιοχρωματισμού, ήρθε και ο Λουκάς. Όσοι θυμάστε, παρέχαμε μερεμετήσει 2-3 μέρες στο στούντιο της Κωνσταντίνας. Οπότε προσφέρει και άρχισε να βοηθήσει και λέω: κάθε βοήθεια είναι εδώ πολύτιμη. Ελαιοχρωματιστής. Τρύπο. Καλό και αυτό. Αλλά μην περιμένεις τώρα. Εντάξει. Γι' αυτό εδώ το πιπλάκι λίγο το φρεσκάρουμε. Θέλουμε. Εδώ φρεσκάρισμα. Ναι, φίλε. Σαν καινούριο το πιπλάκι εδώ. Ναι. Δες εδώ. Πιπλά. Το πριν και το μετά. Εδώ θα κάνει διαφορά. Εδώ. Που είναι βρώμικο. Οπ. Σαν καινούριο. Γεια χαρά. Και αφού είναι φρέσ' αυτό, ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό εδώ. Δείτε. Άλλο έπιπλο θα γίνει. Όσο εμείς ετοιμαζόμαστε, ο Λουκάς έσβησε από εδώ τον πίνακα όσο γίνεται. Και αφού είναι λουξ εδώ, συνεχίζουμε και με πόρτα και κασόνι. Τέλεια εποχή. Η ώρα είναι 8 παρα 10 και ξεκινήσαμε τις 9 το πρωί. Και συνεχίζουμε με λίγο τη μεταμόρφωση της ντουλάπας. Καλή δουλειά κάνουμε. Ποιο είναι πιο καλό, όλο το καφέ. Μεμβράνη και κανονικό. Και η πόρτα λευκή και αυτό λευκό. Πάμε γι' αυτό. Ένα ελαφρύ βραδινό μας άξιζε. Ελαφρύ βραδινό. Μας άξιζε. Φτάσαμε σε αυτό εδώ το καταπληκτικό αποτέλεσμα. Η ώρα είναι 10 και θα τελειώσουμε επίσημα αυτή την τεράστια ημέρα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Τσεκάρετε Creator Shop link κάτω στην περιγραφή για να κάνετε παραγγελίες στα δικά σας merch και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.